Σε συλλήψεις τεσσάρων εμπλεκομένων στην δολοφονική επίθεση με θύμα τον 19χρονο Άλκη Καμπάνο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την Κυριακή εκδόθηκαν συνολικά 10 εντάλματα σύλληψης και εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ήδη 4 εκ των εμπλεκομένων. Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 6. Συνεπώς, ο αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται στις 5, αφού η πρώτη έχει γίνει ήδη από το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης και αφορά 23χρονο, ο οποίος απολογείται το πρωί της Δευτέρας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για την δολοφονική επίθεση με οπαδικά κίνητρα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ζήτημα τιμής για την ελληνική αστυνομία, για την δικαιοσύνη, για την πολιτεία συνολικά η έρευνα για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη να φτάσει μέχρι το τέλος, να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό ήταν και είναι το καθήκον του κράτους δικαίου και αυτό γίνεται πραγματικότητα, τόνισε σε γραπτή δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο Τάκης Θοδωρικάκος θα λάβει μέρος την Δευτέρα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την βία στον αθλητισμό, στην οποία θα συμμετάσχουν ακόμα ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.